Με το φακό του Κάλυμνος News θα συνομιλήσουμε με έναν παλιό ποδοσφαιριστή που έχει γράψει μια ξεχωριστή ιστορία, τον Δημήτρη τον Βολονάκη, καθηγητής φυσικής αγωγής, που από αυτή την αγωνιστική σεζόν, τη νέα δηλαδή, αναλαμβάνει ένα σημαντικό πόστο στον Καλυμνιακό. Στον Καλυμνιακό που κάνει μια επιχείρηση αναγέννησης, αφού θα παίξει στην Α κατηγορία δωδεκανήσου. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου είναι αυτή. Δημήτρης Βολονάκης, ξεκίνησες από τον Καλυμνιακό. Φυσικά. Μετά τι συνέχεια είχαμε? Μετά μεταγράφηκα στην ΑΕΚ και από εκεί και πέρα αγωνίστηκα σε διάφορες άλλες ομάδες, όπως ήταν ο Διαγόρας Ρόδου, ο Ατρόμητος, ο Ολυμπιακός Βόλου, το Εγάλιο αρκετά χρόνια και κάποιες άλλες ομάδες προς το τέλος αεραστεχνικές. Άρα λοιπόν έχουμε στις αποσκευές μας πλούσιες εμπειρίες αγωνιστικές. Από αγωνιστικές και με προπονητές έτσι πολύ αξιόλογους. Ακριβώς. Τελειώνεις την Ακαδημία, τη Γυμναστική Ακαδημία, το τμήμα ΤΕΦΑ και βρίσκεσαι στην Κρήτη. Όχι, παρέμεινα στην Αθήνα γιατί έπαιζα και ποδόσφαιρο παράλληλα. Είχα συνδυάσει και το ποδόσφαιρο και τις σπουδές και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξω στα παιδιά, ότι συνδυάζονται και τα δύο, εφόσον υπάρχει θέληση. Από εκεί πέρα τέλειωσα το ποδόσφαιρο σαν ειδικότητα, σαν αθλούμενος και μετά στη συνέχεια τα τελευταία 20 χρόνια ήμουν στην Κρήτη, όπου ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα. Στον Όφι? Σε ομάδες περιφερειακού, η τωρινή ΓΑΜΑ Εθνική, στον Όφι για μια πενταετία στα τμήματα υποδομών στην ΚΑΠΑ 20 και στη συνέχεια ως τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας και στη συνέχεια πάλι σε ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής εκεί. Πλούσια εμπειρία λοιπόν. Αρκετή και είχα συνεργαστεί και με πάρα πολύ καλούς προπονητές στον Όφι. Πώς έγινε τώρα αυτή η συνεργασία με τον Καλυμνιακό? Υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Η αλήθεια είναι ότι με τον πρόεδρο είχαμε κάνει και προ αρκετών ετών, 4-5, κάποιες συζητήσεις και η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ τέριαξε κατά κάποιον τρόπο η φιλοσοφία μας σε κάποια πράγματα και είναι τώρα η κατάλληλη περίοδος, μιας και μετά το διορισμό μου εδώ στο Δωδεκάνησα έχει γίνει πιο εφικτός ο στόχος και πιο υλοποιήσιμος. Είσαι διορισμένος στη Λέρο? Στη Λέρο, ναι. Με τι καθήκοντα λοιπόν τώρα αναλαμβάνεις τον Αναλαμβάνω Καλυμνιακό? Αναλαμβάνω την τεχνική διεύθυνση του Καλυμνιακού από την πρώτη ομάδα, μάλλον να το ξεκινήσουμε από κάτω, από τις ακαδημίες, από τις πιο μικρές ηλικίες, μέχρι και την πρώτη ομάδα όλων των τμήματων. Είναι ένας ρόλος ο οποίος μπορεί να μην είναι αρκετά γνωστός εδώ ευρύτερα, είτε στην Κάλυμνο είτε στα Δωδεκάνησα, αν και στις μεγάλες ομάδες της Δωδεκανήσου υπάρχουν αυτοί οι ρόλοι. Θα αναλάβω το τεχνικό κομμάτι, το αγωνιστικό κομμάτι, τη φιλοσοφία την αγωνιστική και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου, ούτως ώστε να φτιάξουμε ένα οικοδόμημα, μια ομάδα που να βγάζει υγεία σε όλους τους τομείς, είτε αγωνιστικούς είναι αυτούς, είτε εξωαγωνιστικοί είναι αυτοί. Οπότε η συνεργασία σου και με τη διοίκηση αλλά και με τον προπονητή θα είναι στενότατη, ε? Φυσικά, όπως είναι και τώρα καθημερινά. Μία ομάδα για να έχει μέλλον πρέπει να έχει υποδομή. Ναι. Να έχει δηλαδή τις ηλικίες, τις κατάλληλες που θα μαθαίνουν τα μυστικά του ποδοσφαίρου και σιγά σιγά να ανεβαίνουν ηλικιακά τις κατηγορίες μέχρι να οργανωθούν και να πλαισιώσουν τη μεγάλη ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος και έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία όσον αφορά αυτό το κομμάτι, διότι το πέρασμά μου από τον Όφη με βοήθησε πάρα πολύ, αν και γενικότερα η φιλοσοφία μου ήταν στο να στηρίζουν και να βοηθάω και να προωθώ νέα παιδιά. Το έχω πετύχει σε μεγάλο βαθμό στο Ηράκλειο αυτό στον Όφη και νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και εδώ στην Κάλυμνο. Θα πρέπει οι ομάδες, αυτό που είπατε και πριν, να στηριχθούν στις υποδομές τους. Στην Κάλυμνο διαχρονικά έχουν σπαταληθεί πάρα πολλά χρήματα τα οποία πετάχθηκαν σε ένα πηγάδι, ας χαρακτηρίσουμε έτσι την κατάσταση. Τα οποία λεφτά αν επενδυόντουσαν στον αθλητισμό ή στις υποδομές, θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Γιατί πάνω απ' όλα στα αεραστεχνικά τμήματα, εφόσον δεν υπάρχει η αρρωγή του κράτους τόσο μεγάλη και δεν υπάρχουν τα έσοδα που υπάρχουν σε επαγγελματικές ομάδες, θα πρέπει οι ομάδες να στηριχθούν στις ακαδημίες τους, να δημιουργούν παίκτες, να τους προωθούν, να τους πουλάνε. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας εδώ, να προσπαθήσουν να βοηθήσουν παιδιά
να πάνε στο ανώτερο επίπεδο, να πάνε σε επαγγελματικές ομάδες, ώστε να υποφεληθούν και αυτοί και ο σύλλογος. Έχει μέλλον. Θεωρώ ότι έχει. Η Καλύμνος, θεωρώ ότι έχει. Από παιδιά, από ταλαντούχα παιδιά. Θεωρώ ότι έχει. Εμείς εδώ με τους συνεργάτες, με τα παιδιά, τους προπονητές, θα επικεντρωθούμε σε ένα κομμάτι τεχνοκρατικό όσον αφορά τις προπονήσεις. Θα χωριστούν τα παιδιά, ειδικά στις ακαδημίες, σε τμήματα ανάλογα με τις ηλικίες τους, γιατί δεν μπορεί ένα παιδί 5 χρονών να αγωνίζει με ένα παιδί το οποίο είναι 8-9 χρονών. Είναι φύσια αδύνατο αυτό και είναι κόντρα στους νόμους και τις φυσικές αλλά και τις τεχνικοτακτικές, ας πούμε, όσον αφορά την προπόνηση. Ανά ηλικία θα προσαρμόζεται η προπόνηση. Ανάλογα την ηλικία δηλαδή των παιδιών θα γίνεται και η ανάλογη προπόνηση. Μπορεί να, ας πούμε, τα παιδιά των 6 ετών, 7 να κάνουν την ίδια προπόνηση με τα παιδιά που είναι 12-13. Κάνουν μια εντελώς διαφορετική προπόνηση και σταδιακά θα προσπαθήσουμε να τους καλλιεργήσουμε για να φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Αυτό όσον αφορά την Ακαδημία. Και επίσης θέλω να πω ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάπως την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδος, όχι μόνο των Ακαδημιών, αλλά κυρίως των Ακαδημιών, τα οποία τα παιδιά θα γαλουχηθούν και την πρώτη ομάδα, να σέβονται το παιχνίδι, να σέβονται τους αντιπάλους, να σέβονται τους διαιτητές, γενικότερα να αλλάξει η νοοτροπία της ομάδος, γιατί κακά τα ψέματα, κάποια πράγματα τα οποία γινόντουσαν στο πρόσφατο παρελθόν δεν μου άρεσαν, γιατί είχα παρακολουθήσει την ομάδα να αγωνίζεται και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί δεν μας ταιριάζει και σαν λαός στην κουλτούρα της Καλύμνου, η οποία έχει μια ιστορία πολιτιστικά και γενικότερα σαν κοινωνία, γιατί το ποδόσφαιρο και ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας, να το προάγουν για να το και να είναι παράδειγμα προς μίμηση ο Καλυμνιακός και όχι παράδειγμα προς υποφυγή. Δημήτρη μου, χαίρομαι που σ' ακούω. Χαίρομαι γιατί ο Καλυμνιακός έκανε το σωστό βήμα που έπρεπε να το είχε κάνει χρόνια πριν. Το κάνει όμως καλό αργά παρά ποτέ. Θα έχουμε τη δυνατότητα όταν πια θα αναλάβεις κανονικά και στην εξέλιξη των αγώνων να έχουμε αρκετές συζητήσεις, γιατί το Καλυμνιο News πάντα είναι κοντά και στον Καλυμνιακό και σε όλες τις ομάδες. Και ιδιαίτερα και εγώ που έχω μια έτσι, ας χρωματιστώ, έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Καλυμνιακό και ήμουν και λίγο στεναχωρεμένος όταν δεν πήγαινε καλά. Θυμάμαι και εγώ παλιές στιγμές που έπαιζες κι εσύ, που όλοι οι Καλυμνιακοί ήταν στο γήπεδο. Εγώ θέλω αυτές οι στιγμές να ξανάρθουν, αλλά κυρίως με αυτή τη φιλοσοφία, τη σωστή της αθλητικής αγωγής, να περάσεις τα μηνύματα αυτά στα παιδιά του Καλυμνιακού. Όπως είπατε, ο Καλυμνιακός είναι όντως η μεγαλύτερη, η ιστορικότερη ομάδα του νησιού. Είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία 40-45 χρόνια υπάρχει. Θα υπάρχει και στο μέλλον. Είναι ομάδα που αντιπροσωπεύει το νησί, φέρει το όνομα του νησιού. Σίγουρα θέλουμε και την βοήθεια των φίλων της ομάδος και των φιλάθλων να γεμίσει ξανά το κύπελλο όπως παλιότερα. Να μας βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή, η οποία όντως θα είναι υγιής, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα υγιή οργανισμό από την πρώτη ομάδα και μέχρι την Ακαδημία και αντίστροφα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε σωστές βάσεις και σε αυτό που μας ταιριάζει καλύτερα. Όσον αφορά την πρώτη ομάδα, θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, κυρίως να στηριχθούμε σε νέα παιδιά, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέα παιδιά, ούτως ώστε αυτό που είπα και νωρίτερα, να βοηθηθούν, να βοηθήσουν πρώτα αυτά τους εαυτούς τους και εμείς αυτά, για να προχωρήσουν να πάνε παρακάτω. Γνωρίμιες υπάρχουν σε όλο το ποδοσφαιρικό δίκτυο της χώρας και στο εξωτερικό, να βοηθήσουν τα παιδιά να προχωρήσουν να πάνε. Και αυτό θα είναι το κέρδος και η ανταμοιβή μας όσον αφορά την προσπάθεια αυτή. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την όμορφη επικοινωνία που είχαμε. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Και θα είμαστε κοντά σας να παρακολουθούμε, εγώ πιστεύω, τις επιτυχίες αυτής της ομάδας που στο ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο, είναι πια συνυφασμένη. Επιτυχία για μας δεν είναι μόνο η αγωνιστική. Όχι ότι δεν δίνουμε βάση στη νίκη, γιατί πρωτεύων στόχος είναι να καλλιεργήσουμε ανθρώπους σωστούς, οι οποίοι θα, στη συνέχεια, αν δεν παίξουν ποδόσφαιρο κάποια παιδιά, να είναι τουλάχιστον χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία και με αρχές. Αυτό είναι επιτυχία για μας. Το να κερδίσει ένα παιχνίδι λέει κάτι, αλλά δεν λέει και τίποτα.
Φυσικά θα κυνηγήσουμε τη νίκη, φυσικά θα μας αρέσει να κερδίζουμε, μέσα από, όμως υπάρχει και ήττα και μέσα από τις ήττες θα πρέπει να διδασκόμαστε τα καλύτερα. Αλλά πρωτεύων για μας είναι να φτιάξουμε ανθρώπους σωστούς και σωστούς αθλητές. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.